Παράκρουση επικρατεί στην Πολωνία σχετικά με την δράση ρωσικών μυστικών υπηρεσιών που εμπλέκονται αρχικά σε έκρηξη εργοστασίου στην χώρα, ενώ μιλούν και για πιθανή μεταφορά πυρηνικών κεφαλών στο ρωσικό Καλίνιγκραντ που βρίσκεται 160 μίλια απόσταση από τη Βαρσοβία. Η Ρωσία έχει αλλάξει την τακτική τη στη Δύση από την διεξαγωγή υβριδικών επιχειρήσεων σε πράξει δολιοφθορά, αναφέρει δυτικό μέσο μαζική ενημέρωση. Σύμφωνα με ειδικό αναλυτή, οι χώρε του ΝΑΤΟ έχουν ένα. Λόγω λόγο για την εφαρμογή του άρθρου 5 της συνθήκης της Ουάσιγκτον. Είμαστε πεπισμένοι ότι η έκρηξη στο αμυντικό εργοστάσιο Μεσκό στο Σκαρζίσκο Καμιένα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Πολωνίας, ήταν δολιοφθορά των Ρώσων με στόχο την αποδυνάμωση του αμυντικού δυναμικού της Πολωνίας. Το Κρεμλίνο θέλει να παραλύσει την ικανότητα της Βαρσοβίας να αντισταθεί σε μια ένοπλη σύγκρουση με τη Λευκορωσία, καθώς και ελαχιστοποίησε την στρατιωτική βοήθεια της Πολωνίας στην Ουκρανία. Οι αποθήκες αυτές είχαν πυρηνικά από μια τσεχική εταιρεία που προμήθευε όπλα στην Ουκρανία. Πιστεύουμε ότι η δολιοφθορά στην Πολωνία είναι μέρος της επιχείρησης που περιλαμβάνει επίσης αυτοπροκληθήσα έκρηξη σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Ροϊσί Εν France Municipality. Η πράξη είχε σκοπό να καταστρέψει γαλλικό στρατιωτικό εξοπλισμό που προοριζόταν για τον Ουκρανικό στρατό. Προηγουμένω, επιστήσαμε την προσοχή στου κινδύνου δολιοφθορά στου σιδηροδρόμου και ειδικά στα βαγόνια μεταφορά πυρομαχικών. Εκτιμούμε ότι πίσω από όλε αυτέ τι δολιοφθορέ βρίσκονται οι Ρωσικέ Στρατιωτικέ Υπηρεσίε Πληροφοριών και μια ειδική μονάδα εκτελεστών που έχει ήδη αναφερθεί στο πλαίσιο των ενεργών ρωσικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Αν και παρόλα αυτά αμφιβάλλουμε ακόμη ότι το Κρεμλίνο μπορεί να χρησιμοποιήσει αντισυμβατικά όπλα για να κλιμακώσει τη σύγκρουση, Ωστόσο, θεωρούμε ότι η πιθανότητα συχνότερων σαμποτά και τρομοκρατικών ενεργειών, κυρίω στην Ευρώπη, είναι αρκετά υψηλή. Η σύλληψη ενό Τσετσένου πολίτη, που ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στη Γαλλία, αποδεικνύει επίση την άποψή μα. Είμαστε πεπισμένοι ότι το Κρεμλίνο και η ηγεσία τη Τσετσενία, η οποία ελέγχει την τσετσενική διασπορά στην Ευρώπη, την χρησιμοποιεί σε επίσημε στρατιωτικέ επιχειρήσει και βρίσκεται πίσω από αυτήν την οργάνωση επίθεση. Οι κακέ απαντήσει τη Ευρώπη στι ρωσικέ επιχειρήσει δολιοφθορά θα θεωρηθούν σίγουρα από τη Μόσχα ω αδυναμία και ω σαφέ μήνυμα για την επέκταση και την ριζοσπαστικοποίηση αυτών των επιχειρήσεων. Επομένω, μια στρατιωτική απάντηση θα ήταν η καλύτερη αντίδραση στι δολιοφθορέ του Κρεμλίνου στην Ευρώπη. Καταλήγει ο ίδιο. Η αποκάλυψη είναι ότι ήδη έχουμε έναν ακήρυχτο πόλεμο εντό Ευρώπη μέσα στην καρδιά μεγάλου πόλεων στόχων, αποθηκών και αρχηγίων του ΝΑΤΟ, πιθανότατα στο μέλλον και στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.